Πάμε στον κύριο Γιανακόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Λάρισας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Διαβάζαμε εδώ και στα πρωτοσέλιδα μαζί με το Μάνο ότι γίνονται πολύ δύσκολα οι ταυτοποιήσεις πλέον των ανθρώπων που ανασύρονται μέσα από τα βαγόνια. Ζητούν από τους γονείς να τους ρωτούν μάλλον αν τα παιδιά φορούσαν ένα σκουλαρίκι, αν είχαν ένα τατουάζ πάνω τους, τι ρούχα φορούσαν, γιατί δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αλλιώς, γιατρέ. Θα πρέπει πρώτα να πούμε πως σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία πάντα στο νεκροτομείο υπάρχουν 44 πτώματα, 44 νεκροί. Επίσης και ένας σάκος με διάφορα διάσπαρτα μέλη, είτε αυτά είναι χέρια είτε είναι πόδια, ναι, τα οποία δεν γνωρίζουν ακόμα αν ανήκουν στα ήδη υπάρχοντα πτώματα ή ενδεχομένως σε κάποια από αυτά που θα ανασυρθούν ακόμα, καθώς το έργο της πλήρους, να το πούμε έτσι, διερεύνησης όλων των βαγονιών εκεί στα συντρίμια δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρόεδρε, μας λέτε δηλαδή ότι υπάρχει μία σακούλα που είναι πολύ, 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 πολύ σκληρό. Περισσότερες είναι σακούλες, ναι. Ακριβώς, τώρα είναι και μακάβρια. Ναι, 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 απλώς, ναι. Δηλαδή θα κληθούν οι γονείς να κοιτάξουν, να ψάξουν μέσα σε μία σακούλα. Νομίζω ότι θα γίνει με DNA αυτό. Νομίζω ότι θα γίνει με DNA. Με DNA. Ήδη έχει αποφασιστεί η ταυτοποίηση να γίνει με DNA σε όλα, σε όλες τις ορούς. Και στα διάσπαρτα μέλη, επομένως έχουν πάρθει DNA. Το DNA βέβαια εξετάζεται από κάποια ειδική υπηρεσία της αστυνομίας. Ήδη πήραν βιολογικό υλικό και από τις ορούς και από το σάκο. Γιατρέ, αυτή η διαδικασία, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτή η διαδικασία της ταυτοποίησης μέσω DNA, της διασταύρωσης, παίρνει πολύ, είναι χρονοβόρα. Ο λόγος που ρωτάμε, γιατί το καταλαβαίνετε κι εσείς καλύτερα από εμάς, γιατί έχουμε όλες αυτές τις οικογένειες που περιμένουν να δουν τι γίνεται. Γι' αυτό ρωτάμε πόσο χρόνο θέλει αυτή η διαδικασία από την εμπειρία σας. Σίγουρα δεν έχω προσωπική εμπειρία, ναι, γύρω από αυτό το θέμα του DNA. Βεβαίως είναι αρκετά, να το πω έτσι, αρκετές οι σωροί και θα χρειαστεί κάποιο χρόνο. Ελπίζω ότι η ειδική υπηρεσία λαμβάνει υπόψη της τους γονείς και τους υπόλοιπους συγγενείς οι οποίοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή να πάρουν, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λέω, θέλει ώρες ή θέλει μέρες, γιατρέ? Νομίζω ότι θέλει μέρες. Θέλει μέρες, λέτε. Ναι, ας ελπίσουμε ότι ο χρόνος αυτός θα είναι μια-δυο μέρες, που νομίζω πως θα είναι και ο συντομότερος. Ναι, 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 ναι. Στο υπόλοιπο κομμάτι, οι διαδικασίες, αν και μπαίνουμε περισσότερο στα ιατροδικαστικά, θα έλεγε κανείς, αλλά έτσι ζητάμε την εμπειρία από την τριβή σας με το αντικείμενο. Οι υπόλοιπες δυσκολίες ιατρικά αυτού του δυστυχήματος ποιες είναι? Ούτως ή άλλως τα πτώματα νεκροτομούνται. Υπάρχουν εδώ οι ιατροδικαστές που ήρθαν για βοήθεια και από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα και από Λαμία. Είναι αρκετοί οι ιατροδικαστές. Δεν μπορούν μόνο οι δικοί μας να τα βγάλουν πέρα. Mm-hmm. Ήδη τα πτώματα νεκροτομούνται. Από εκεί και μετά περιμένουν την ταυτοποίηση για να παραδοθούν στις οικογένειες για την ταφή. Μάλιστα. Αλλά και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που δεν έχουμε και την καταγραφή περισσότερων νεκρών. Δηλαδή, θέλω να πω, ο αριθμός των νεκρών που καταγράφονται και είπατε 43 μέχρι στιγμής. 44, με συγχωρείτε. Είπατε 44. Ξέρετε, εδώ να κάνω μια παρέμβαση. Η επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική μέχρι χθες το βράδυ ήταν 42. Ναι. Της ιατροδικαστικής υπηρεσίας 44. Υπάρχει μια απόκληση 2 νεκρών που νομίζω ότι κάπου εκεί έχει μπερδευτεί η κατάσταση με το συνολικό αριθμό των επιβενόντων. Άλλοι ήταν ο πραγματικός αριθμός των επιβενόντων. Άλλος ήταν αυτός που είχε εκδώσει εισιτήρια. Υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί. Βέβαια, είναι μεγάλο μια θέμα. Μεγάλη ιστορία. Ωστόσο, που λέγαμε και χθες. Αυτό αυξομειώνει και τον αριθμό των αγνοωμένων. Εμείς πρέπει να πούμε το εξής πάντως, ότι κανένας γιατρός, καμία ιατροδικαστική υπηρεσία δεν μπορεί να ανακοινώσει για κάποιον ότι είναι νεκρός, καταγράφεται στους αγνοούμενους, αν δεν γίνει αυτή η ταυτοποίηση. Σωστά, γιατρέ? Δηλαδή, εννοείται. Το λέω αυτό γιατί το 43-44 είναι προφανές ότι και δεδομένο ότι θα αυξηθεί κατά πολύ. Απλώς αργεί να αυξηθεί γιατί δεν έχει γίνει ταυτοποίηση.
Ακριβώς. Δεν έχει κανένας αυταπάτες ότι μπορεί να βρεθεί κάποιος ζωντανός, αν και αυτό ακούγεται ότι είναι τραγικό αυτό στο άκουσμά του, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποιος εν ζωή. Έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Απλώς καταλαβαίνουμε και τον πόνο αυτών των οικογενειών που παρακολουθούν τηλεόραση και περιμένουν να ακούσουν ένα καλό νέο, γιατρέ. Τώρα, το ξέρω, ξέρετε, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί εμείς οι πιο παλιοί γιατροί, που είμαστε και εξοικειωμένοι με τον θάνατο, να το πω έτσι, συγκρονιστήκαμε τόσο πολύ που κοντάψαμε να χάσουμε και την ψυχραιμία μας. Γιατί η διατήρηση της ψυχραιμίας για την αντιμετώπιση των τραυματιών, έτσι, και ιδιαίτερα των βαριά τραυματισμένων, ήταν πολύ σημαντική στην δεδομένη χρονική στιγμή. Σε αυτό ήθελα να έρθω, ότι νοσηλεύονται και κάποιοι άνθρωποι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Κάποιοι νοσηλεύονται πιο ελαφρά, αλλά και κάποιοι είναι πολύ βαριά. Ήταν έξι στη μέθα. Έξι στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ναι, από το Γενικό Νοσοκομείο πήραν ήδη χθες τρεις εξιτήριο. Είναι τώρα 15 νοσηλευόμενοι και δύο στην μονάδα εντατικής. Μάλιστα. Στη μονάδα εντατικής βέβαια είναι με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Στο άλλο νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό, και εκεί υπήρχαν από την αρχική προσέλευση τη νύχτα των 39 ατόμων, έμεναν τελικά 25, από τους οποίους οι 4 είναι στη μονάδα εντατικής. Έχουν μεικτές και έχουν μεικτά προβλήματα και κακώσεις και αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καυστικών αερίων. Υπάρχει και μία ρήξη ενδοκυλιακού οργάνου, υπάρχουν κατάγματα είναι και στα δύο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε υποέλεγχο. Ας ελπίσουμε ότι θα σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους, γιατί η σταθεροποίηση για μας σημαίνει βελτίωση. Γιατρέ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.